Εδώ είμαστε, επανήλθαμε εδώ στο μουσικό πλυντήριο για τα τελευταία τρία τέταρτα του μουσικού πλυντηρίου και έχω φιλοξενούμενους εδώ, έχω φιλοξενούμενους γιατί δίνω πάσα. Σήμερα μουσικό πλυντήριο για να μαθαίνει, επειδή είναι νέα στο χώρο και είναι ανήπαντρη ακόμα, θα της δώσω πάσα να βάλει πλυντήριο σήμερα. Έχω την Αντιγόνη. Από το σχέσεων καμώματα, να περάσεις από τις σχέσεις, να περάσεις και έτσι. Στα... Καλησπέρα, Μέμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, για την πάσα σου. Και γιατί γίνεται τώρα αυτό, γιατί τη δίνω πάσα, γιατί... Γιατί με το ζόρι θέλαμε να έρθουμε στην εκπομπή σου τελείως. Έτσι, και έχουμε έρθει με παρέα, με ωραία παρέα. Πολύ ωραία παρέα. Έχουμε εδώ λοιπόν φιλοξενούμενους, δύο από τους συντελεστές του Speed Date, της θεατρικής παράστασης, η οποία ήταν νωρίτερα λίγο συνέντευξη, αλλά έγινε ένα έτσι μπέρδεμα και όχι μπέρδεμα, για καλό έγινε, γιατί τώρα μας ακούτε εσείς, ενώ οι προηγούμενοι δεν ακούσανε και χάσανε. Όλα για καλό γίνανε, για να είμαστε μαζί εμείς οι δύο. Λοιπόν, Speed Date, θέατρο Τζένι Καρέζη, το έχουμε δει και η Αντιγόνη και εγώ το έργο και έχουμε εδώ φιλοξενούμενου στο Στέλιο Γιαννάκο, σωστά, Γιαννάκο, συγγνώμη, είναι στα κεφαλαία και την Κατερίνα Λιάτση, σωστά αυτό. Σωστά, στο Λιάτση δεν πήγαινε. Okay. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Και κυρία Αντιγόνη, Speed Date. Ωραία, λοιπόν. Νόμιζα ότι έχασα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας, αλλά τελικά αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται. Ένα έργο, ένα θεατρικό έργο, μια μαύρη κωμωδία, αν τα λέω σωστά. Σωστά. Που έχει να κάνει με το speed date, δηλαδή με το γρήγορο ραντεβού. Κάτι το οποίο μιλήσαμε και πριν με την Ειρήνη, είναι κάτι καινούριο σχετικά. Δηλαδή, πενταετία στην Ελλάδα κρατάει λίγο πιο παλιά όσον αφορά τις άλλες χώρες. Δηλαδή, ξεκίνησε από το Sex and the City, μετά Παρίσι, Ιταλία. Με αρκετά εξαπλώθηκε. Και συνήθως ό,τι εξαπλώνεται απ' έξω έρχεται και σε εμάς και το τιμούμε ιδιαίτερα. Λίγο καθυστερημένα βέβαια, αλλά έρχεται. Και ήρθατε κι εσείς με την παρουσία σας και με το θεατρικό σας να δώσετε άλλη νότα, να μας εξηγήσετε περίπου τι γίνεται και τι χαρακτήρες κυκλοφορούν σε αυτή την κοινωνία, την παλιοκοινωνία. Εμείς έχουμε 12 από αυτούς, δεν τους έχουμε όλους. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν ξέρω. Αλλά 12 από αυτούς, ναι, έχουμε εμείς το Speed Date. Θα θέλατε λίγο να μου πείτε, καταρχάς να πούμε ότι Γιώργος Ηλιόπουλος, σκηνοθεσία και συγγραφή, και συγγραφή. Είναι δικό του έργο. Συγχαρητήρια να πούμε. Αν θέλετε να αναφέρουμε και τα παιδιά που συμμετέχουν. Ναι. Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν αλφαβητικά είναι ο Στέλιος Γιαννακός, η Γεωργία Καραμέρου, ο Μάνος ο Κωστής, η Κατερίνα Λιάτση, η Αλεξία Μουστάκα, η Γεωργία Μπεκιάρη, Παναγιώτης Νάτσης, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Πέτρος Πέτρου, Κωστής Σαβιδάκης, Γιώργος Τσαγκαράκης και η Ιωάννα Τσερκεζίδου. Και θα έχετε την ευκαιρία να τους απολαύσετε για ακόμα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, 9 η ώρα. Επομένως, πέφσατε. Γιατί είναι κάτι που αξίζει, είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ο καθένας από εμάς να δει. Έχω πολλές ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο τράκι γιατί μου λείπει το τέρι μου, αλλά έχω ένα καλύτερο τέρι. Έλα τώρα, σου λείπει το τέρι σου. Είσαι το τέρι μου, ξέρεις. Γιωργούλης είναι, ποιος ήταν. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό, έτσι, για να μην λέει ότι. Ναι, αφού δεν αναφέραμε για την Ειρήνη. Δεν μπορούσα να κάτσει η Ειρήνη, οπότε. Εντάξει, γι' αυτό. Εγώ ξεκινάω με ερωτήσεις. Να πω ότι το έργο αφορά στην ουσία 12 άτομα, 6 ζευγάρια. Το κόνσεπτ είναι όπως είναι και στην πραγματικότητα, δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα χώρο που οι γυναίκες και άντρες συναντιούνται για κάποια λεπτά, 6 λεπτά συνήθως, 10 το πολύ, για να πούνε δύο κουβέντες, για να υπάρχει μια επικοινωνία, μια επαφή. Κάτι καινούργιο και κάτι περίεργο για την ελληνική κοινωνία. Είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία? Είναι έτοιμη. Δεν είναι τόσο βαρύ το έργο. Δηλαδή σίγουρα έχει τα δραματικά στοιχεία. Σίγουρα είναι μια εικόνα της κοινωνίας. Θεωρώ ότι με το χιούμορ του Γιώργου, λόγω γραφής δηλαδή το έργο, δεν είναι τόσο βαρύ όσο νομίζουμε. Γιατί αυτό, τα στοιχεία της μαύρης κωμωδίας, νομίζω ότι εκεί που πάει να γίνει πολύ δραματικό, μία τάκα, ένα αστείο, ένα μούδιασμα, ένα γέλιο, το σπάει λίγο. Οπότε... Εμείς γελάσαμε αρκετά. Ναι. Και πιστεύω ότι η ανάγκη της συνύπαρξης και της επικοινωνίας των ανθρώπων είναι ίδια πάντα, απλά πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό της εποχής πλέον και σιγά σιγά πάμε προς αυτό το είδος γνωριμιών. Το γρήγορο, το να περάσουμε και στην επόμενη επιλογή, να δούμε τι μας κάνει, επειδή δεν υπάρχει χρόνος πλέον.
Εγώ τουλάχιστον που δει την παράσταση και η Μέμη και η Ειρήνη που λείπει τώρα, νιώσαμε ότι οι χαρακτήρες σας είναι πραγματικά ότι μπορούν να υπάρξουν σε αυτήν την κοινωνία. Δηλαδή, όντως, δηλαδή ο καθένας από εμάς έχει συναντήσει έναν, δύο, τρεις, μπορεί και παραπάνω, ή να βιώνει πράγματα που ο ίδιος έχει εκφράσει σε ένα τρίτο πρόσωπο. Να πω, θα ήταν λάθος να λέγαμε ότι αυτό γίνεται, αρχίζει και γίνεται παράλληλα, ή ότι θα εξελιχθεί καλύτερα από το ιντερνετικό στο να γίνεται πλέον, να ξεκινάει ένα άλλο είδους επικοινωνίας. Δηλαδή ξεκινήσαμε το Facebook και όλα αυτά και τώρα καταλήξαμε να αρχίσουμε ένα άλλο είδους επικοινωνίας, το speed date. Θα μπορούσε. Μπορεί να μην είναι και κατάληξη. Μπορεί να γυρίσουμε ξανά στο Facebook. Νομίζω ότι ψάχνουμε τρόπους. Δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα. Αν θα είναι ιντερνετικό, αν θα είναι μέσω speed date. Είναι ένας ακόμα τρόπος. Δεν ξέρω αν. Νομίζω ότι θα κάνουμε πισωγυρίσματα. Έτσι. Ωραία. Εύχομαι για καλό αυτό. Να πω, λοιπόν, θέλεις να ρωτήσω, με επιτρέψεις κι εγώ, έτσι, ναι, συμμετέχω, ναι, 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 γιατί ξέρεις, δεν μπορώ εγώ να κρατηθώ. Έχουμε 12 διαφορετικούς χαρακτήρες, κάποιοι είναι λίγο και λίγο extreme χαρακτήρες, έτσι. Βέβαια είναι extreme γιατί είναι στη ζωή μας κι αυτή, έτσι. Αλλά το τέλος είναι λίγο ανατρεπτικό και μη... Δηλαδή, εγώ άλλο το περίμενα το τέλος, τελικά αλλιώς είναι. Θεωρείτε ότι μέσα από ένα speed date, το speed date είπαμε είναι έτσι μια πεντάλεπτη γνωριμία, συνομιλία εναλλασσόμενων ανθρώπων για να δούνε τελικά αν ταιριάζουν με κάποιον. Και εκεί που κρύβουν πράγματα, τελικά στο τέλος αυτό, φανερώνουν. Έτσι, φανερώνονται τελικά η πραγματικότητά τους, το μέσα τους. Θεωρείτε ότι είναι πλέον, μας έχει αυτό που λέει τώρα και η Αντιγόνη που έλεγε, ότι εσείς που είσαστε και νεότεροι από εμάς, η νέα γενιά, θα το επιλέγατε εσείς, ας πούμε, για να ζευγαρώσετε, να βρείτε έναν άνθρωπο? Είναι τόσο... Ή αν το έχετε κάνει ποτέ? Δεν το έχουμε κάνει. Νομίζω στην Ελλάδα, δεν νομίζω να υπάρχει. Υπάρχουν, το blind date. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Ρατεβού. Να είναι μέρος της διαδικασίας speed date. Ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ παντρεμένη, δεν το ξέρω. Υπάρχουν και από ό,τι μάθαμε έχουν και μεγάλη ζήτηση. Από ό,τι μάθαμε. Ναι, κάποιοι παντρεύονται κιόλας. Τι λες τώρα. Μέσω... Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει στην Αθήνα, υπάρχουν ήδη τρία γραφεία. Κάτι που δεν το γνώριζε πολλοί κόσμος. Και πιστεύω ότι αν το μάθαινε θα πήγαινε. Έστω και για, έτσι, για μια εμπειρία. Με το έργο δεν το γνωρίζαμε. Πηγαίνει ο κόσμος, ναι, πηγαίνει. Γιατί εσείς που είσαστε νέοι άνθρωποι, γιατί απευθύνεται εκεί ο κόσμος? Νομίζω ότι πλέον αυτό που συζητούσαμε πριν και με την Αντιγόνη έχει... Πάψει το φλερτ, έτσι. Λίγο, ναι. Να μην πούμε πολύ. Λίγο έχει πάψει, οπότε νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ μοναξιά, ψάχνουμε τρόπους να βρούμε, να γνωριστούμε με κάποιον, και ίσως αυτό, επειδή δεν μπορεί να πας για πλάκα, ας πούμε, μπορεί να πας για την εμπειρία ή να πεις, εντάξει, και ό,τι γίνει. Δεν ξέρεις, δεν πας με στόχο να παντρευτείς απαραίτητα, πας και λες που ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Διευρύνεις λίγο τον κύκλο σου, ας πούμε, ναι, κοινωνικά, ας πούμε. Και αυτό το άγνωστο, και αυτό το ότι υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, μπορεί να είναι και ωραίο. Στο μυαλό σου, δηλαδή, δεν έχεις τόσο άγχος. Δηλαδή, είσαι ο εαυτό σου, θεωρώ, και αν ταιριάξεις με κάποιον, αν γνωρίζεις... Αλλά στο έργο, άλλο είναι στην αρχή ο καθένας σας και στο τέλος άλλο βγαίνει. Νομίζω προσφέρεται αυτό το πλαίσιο του speed date για να αποκαλυφθούν οι χαρακτήρες άμεσα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει περιθώριο να κρυφτείς. Γιατί έχεις πάει εκεί με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Αν δεν αποκαλύψεις κάποια πράγματα του εαυτού σου, δεν πρόκειται και ο άλλος να εκτιμήσει αυτό που κατά κάποιο τρόπο είσαι. Οπότε είσαι αναγκασμένος να εκθέσεις τον εαυτό σου. Και γι' αυτό δημιουργούνται πολλές στιγμές ενδιαφέρουσες και κωμικές. Και... Απλά στο έργο υπάρχουν χαρακτήρες που από την αρχή συστήνονται: είμαι αυτό, κάνω αυτό, μου αρέσει αυτό, θέλω αυτό, μου έχει συμβεί αυτό, και μετά βλέπεις πώς εξελίσσονται ανάλογα με το μπαρτενέρ που θα τους τύχει. Και υπάρχουν και χαρακτήρες για τους οποίους η διαδρομή μέσα στο speed date είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή ανακαλύπτουν πράγματα για τους εαυτούς που δεν τα ήξεραν πριν πάνε εκεί. Και αυτά παραδέχονται. Είναι ανάλογα με. Γιατί και στη ζωή συμβαίνει αυτό. Αναλόγως με ποιον είσαι. Αλλιώς είσαι με τον Γιώργο, αλλιώς είσαι με τον Γιάννη, αλλιώς είσαι με τον Πέτρο. Διαφορετικά. Σας κοινέ στη στιγμή εκείνη στο διάλογο που γίνεται αυτό το πεντάλεπτο, είναι και, ξέρεις, αυτό που θα σου πετάξει ο άλλος τη λέξη, την έκφραση, και πώς θα αντιδράσεις εσύ. Δηλαδή είναι και πολύ αυθόρμητο. Είναι και face to face. Όταν είναι face to face, δεν μπορείς να κρυφτείς. Δηλαδή θεωρώ και τα μάτια λένε πολλά.
Δηλαδή, πάντα. Πίσω από έναν υπολογιστή, πίσω από ένα τηλέφωνο, μπορεί να πει οτιδήποτε, μπορεί να κάνει και με εγκριμάτσα, μπορεί απλά να μην νιώθει και να κοιτά τον αέρα. Βλέποντας τον άλλον face to face, δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι αν ξέρει τουλάχιστον να ψυχολογήσει ανθρώπου ή αν έχει μπει στη διαδικασία να θε να ψυχολογήσει, να βρει κάποιον, ειδικά γιατέρη, νομίζω ότι είναι λίγο πιο άμεσο. Είναι πιο άμεσο, ναι, εννοείται. Πώς είστε σε συνεργασία 12 άνθρωποι? Ωραία είναι. Είναι. Είναι πολύ. Είναι 12 πολύ, νέοι ναι. άνθρωποι. Είναι ωραία, είναι περίεργα, είναι ωραία όμως γιατί περνάμε καλά. Είναι ωραίο το έργο. Τα απολαμβάνουμε κι εμείς, να ξέρεις. Ναι. Δεν μπερδεύεστε εκεί στο Περαδόθε. Τα έχετε μάθει. Είναι χορευτικό. Το είχα πολύ εκείνη την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ αυτά τα Περαδόθε, τα ζευγάρια και την κινησιολογία μας. Εγώ δεν θα σκουντήσουν όλα. Θα πέσει ένα σπίτι. Δυσκόλεψε λίγο στην αρχή, αλήθεια. Ναι, αλλά με τις πρόβες εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο. Σεβόμαστε ένα τον άλλον. Δεν παντάμε τον συνάδελφο. Δεν το κλωτσάμε. Γενικά προσέχουμε, προσπαθούμε. Γίνονται λάθη. Αλλά τα καλύπτουμε. Είμαστε. Να πω ότι η επιμέλεια όλη αυτή τη κίνηση είναι η Γεωργία Καραμέρου. Η οποία πρωταγωνιστεί κιόλας στο έργο. Α, ωραία. Και να πούμε ότι τα φώτα τα έχει κάνει η Κατερίνα η κυρία Μαρακουδάκη. Είναι σημαντική η συμβολή των και φώτα. Τη μουσική μας η DNA. Mm-hmm. Τέλεια. Νιβολιονίτης Χριστάρα, σωστά. Τα λέω δύο ονόματα που ξέρω από DNA τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τουλάχιστον βίωσα κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή, ταυτίστηκα αρκετά με αρκετούς από τους χαρακτήρες σας. Και να πω με έναν χαρακτήρα που σαφώς το συζητάμε πολύ η νέα γενιά μεταξύ μας. Ένας χαρακτήρας που βαριόταν υπερβολικά. Δηλαδή, σε βαθμό που τα έχει κάνει όλα από τα 12, που δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, που τα έχει δει όλα που λέμε. Επομένως, πόσο εύκολα πιστεύεις ότι ειδικά η νέα γενιά βαριέται λόγω χαλαρών ηθών? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα σε αυτό? Τα κάνουμε όλα και μετά αναζητούμε όντως το τέλειο σύντροφο, ενώ στην ουσία δεν ξέρουμε τι αναζητούμε μετά από κάποιο σημείο. Είναι σχετικό το «τα έχω κάνει όλα για τον καθένα». Είναι σχετικό πολύ. Αλλά θεωρώ ότι όταν νομίζεις ότι τα έχεις κάνει όλα, τέλος πάντων, ναι, νομίζω ότι μετά δεν βαριέσαι ακριβώς. Να το θες αλλιώς, βιαζόμαστε να ζήσουμε κάποια πράγματα, κάπως έτσι η νέα γενιά. Δηλαδή, σίγουρα βιαζόμαστε. Δεν ναι. έχουμε το χρόνο τον κατάλληλο, ας πούμε. Βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε, ναι, να ζήσουμε ναι, ναι. πράγματα. Ναι. Αλλά προσφέρει πάρα πολλά η εποχή μας, είναι η εποχή της πληροφόρησης, υπερπληροφόρησης μάλλον. Και αφού ζούμε όλα αυτά, νιώθουμε ότι πλέον ένα κενό μας κατακλείζει και δεν υπάρχει τίποτα πλέον για να μας προκαλέσει τη συγκίνηση, τον ενθουσιασμό κτλ. Ναι. Ναι. Το μοίρασμα των ρόλων πώς έγινε? Ποιος είναι ποιος? Ο Γιώργος θα έκανε αυτό. Η διανομή με την, είναι. Ποιος είναι ποιος? Σας είδε πρώτα και μετά ή... Εμείς τον Γιώργο τον είχαμε καθηγητή και στη σχολή μας. Και μας ήξερε κάποιος. Τρεις από τις κοπέλες, ναι, όχι όλοι. Μας ήξερε υποκριτικά, ας πούμε, και σαν ανθρώπους. Οπότε πάνω κάτω είχε κάτι στο νου, το είχε ακριβώς. Του προτείναμε και εμείς τι θα θέλαμε. Στα υπόλοιπα παιδιά έκανε εκείνος τη διανομή. Έκανε εκείνος ούτως ή άλλως και την επιλογή των ηθοποιών. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διανομή. Είναι πολύ πετυχημένο το casting. Και φυσιογνωμικά. Ναι, όντως. Και στην παθή ουσία του καθενός ταιριάζει ο χαρακτήρας που υποδίεται. Και σας φαντάζομαι ότι θα ταυτιστήκατε με αρκετά πραγματάκια και θα ένιωσα ναι, και με άλλους ρόλους. Ναι, και με άλλους. Και με άλλους. Αυτό είναι επιτυχία της γραφής του ναι. Γιώργου. Γιατί όλοι όσοι έρχονται στην παράσταση μας λένε ότι βρήκα κοινά στοιχεία με περισσότερους από έναν χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Από τον καθένα παίρνει ένα κομμάτι και που είναι δικό του, ας πούμε, και φτιάχνει το puzzle του. Ένιωθε σαν να μιλάς με τον καλύτερο σου φίλο και να σου λέει τι έγινε χθες το βράδυ. Ναι, ναι. Μερικές φορές έτσι νιώθαμε. Ναι, έχει μία μεσότητα. Ναι. Είναι οικίες όλες οι καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα και ακραίες κατά κάποιο τρόπο. Συνδυάζεται αυτό με επιτυχία, ναι, νομίζω. Είναι ακραίες, ναι. Ναι, τα γεγονότα. Αλλά και καθημερινές ταυτόχρονα. Πάμε να πες μου. Να πούμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι, ναι. Για να τους ξεκουράσουμε, πάρουμε μια ανάσα. Τους πήραμε μονότερμα. Πάμε να ακούσουμε Πάνω Μουζουράκι. Αφού η κότα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, για τη λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη, κανείς δεν βγαίνει νικητής. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα είδαμε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή.
Αφού Θεός δεν κατεβαίνει να μας βάλει μυαλό, αφού ο λαγός δεν βγαίνει από το καπέλο, αφού ο καθένας προσπαθεί για το δικό του καλό, με το στανιό και με το έτσι θέλω. Και αυτό είναι ανθρώπινο και κάτι εντελώς φυσικό. Αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο και ηθικό. Θα σ' ανέβω στο σπέρτο και θα με πατά στο λαιμό. Θα σου φοράω τη φιλιά, θα με πέτα στο γκρεμό. Γιατί μπορείς, γιατί μπορώ. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτας στη σιωπή σαν άκουσα κάτι. Μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Μέσα στο σπίτι μου ποιος έβαλε το διάβολο. Μήπως εγώ ή ήταν πάντα μέσα. Το να μοιράζεσαι το σπίτι σου είναι άβολο. Μα αυτός ο διάβολος γνωρίζει όλα τα μέσα. Κι όλα δουλεύουν για δικό του λογαριασμό. Όλους δεμένους μας κρατάει ο έξω από εδώ. Ως που πια κέρατα φοράμε αντί για φτερά. Και η καταστροφή του άλλου είναι η δική μας χαρά. Και η ειρήνη συμφορά. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα ήτανε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτας στη σιωπή σαν άκουσα κάτι. Μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Ξεχάστηκαμε λίγο εδώ πέρα με την κουβέντα. Είναι τόσο καλή παρέα. Να ανοίγουμε τα μικρόφωνα στο διάλειμμα. Γιατί πάλι για το έργο λέμε. Λοιπόν, πες μου, Αντιγόνη, θες να πεις εσύ κάτι, να ρωτήσεις. Ελεύθερο, εσύ ζήτησε κάτι. Καλά. Τους πήραμε την εκπομπή, ήρθαμε μέσα, της το κάναμε εδώ πέρα όλα. Συγγνώμη, πραγματικά. Είναι και ευκαιρία να κάνουμε και εκπομπή. Συγγνώμη, άκου πλή. Παρακαλώ. Εγώ, να. Λοιπόν, έχουμε αυτό που έλεγα τώρα πριν κόψουμε για το τραγούδι. Παρόλο που είναι καθημερινές, παίζεται Δευτέρα και Τρίτη. Ναι, ναι. Έτσι, και τώρα είναι δύο τελευταίες αυτή η εβδομάδα. Δεν κουράζει. Και επειδή είναι ένας συνεχής διάλογος, ξέρεις, δεν είναι ας πούμε, ένα έργο το οποίο έχει μια πλοκή και περιμένεις να σου πει ο δολοφόνος, θα γίνουν ζευγάρι. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν κουράζει. Είναι όλα γρήγορα, γίνονται γρήγορα όπως το speed date. Δηλαδή οι ατάκες, οι διάλογοι είναι όλα γρήγορα πάνω σκηνή. Και είναι κάτι που δεν σε αφήνει δηλαδή να βαρεθείς. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Και αυτό θέλαμε βασικά, αυτό ήθελε και ο Γιώργος που το σκηνοθέτησε. Νομίζω ότι... Γιώργο. Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι όταν πας σπίτι σου ίσως, μπορεί αν κάτσεις να σκεφτείς, να καταλάβεις. Τα πιο πολλά νομίζω τα καταλαβαίνεις μετά, όχι την ώρα που τα βλέπεις. Ακριβώς επειδή η ταχύτητα είναι αυτή. Δεν προλαβαίνεις να... Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, είναι η κίνηση που το κάνει πιο γρήγορο ούτως ή άλλως, δίνει ένα ρυθμό παραπάνω, είναι 12 διαφορετικές ιστορίες, οι συνδυασμοί τους, είναι πολλά. Θα σου πω ότι νόμιζα ότι όταν... Γιατί εγώ την είδα πριν από δύο μέρες χθες μάλλον, θα σου πω ότι νόμιζα ότι δεν θα θυμάμαι τίποτα. Δηλαδή κανένα χαρακτήρα. Και έκατσα σήμερα και σκέφτηκα και τους θυμόμουν όλους. Δηλαδή πραγματικά όλοι μου μείνανε μέσα στο μυαλό μου τι ήταν ο καθένας. Μπράβο σας. Δηλαδή αυτό οφείλεται σε εσάς, όχι ας πούμε, στη μνήμη μου. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε τους ρόλους. Ναι. Πολύ. Και είναι χαρακτηριστική και η διάλογη που έχει γράψει ο Γιώργος αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα ακριβώς. Ναι, και σου μένει μετά το κύριο χαρακτηριστικό του, νομίζω. Ναι. Από τους διαλόγους αυτά. Είναι δηλαδή, σου φανερώνει τι είναι ο καθένας κατευθείαν. Για μένα θα έλεγα ότι είναι χαρά ενός ψυχολόγου βλέποντας εσάς. Δηλαδή δεν ξέρω, εγώ έτσι το βίωσα. Δηλαδή θα ήθελα, σκεφτόμουν που από ψυχολογία ξέρω όσα μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος που απλά σκέφτεται και θέλει να μάθει κάτι παραπάνω για τον σύντροφο ή για τους φίλους του. Και παρόλα αυτά βίωνα συνεχόμενα, έβλεπα πράγματα. Δηλαδή έβλεπα χαρακτήρες, έβλεπα καταστάσεις, έβλεπα πίσω οικογένειες, έβλεπα βιώματα ανθρώπων και όλα αυτά μου κάνουν πάρα πολύ ωραία. Ότι μπορούσα να τα βγάλει με ένα απλό διάλογο όλα αυτά. Και στην κατάληξη, ας πούμε, του καθενός, το πώς γινόταν ο ηθοποιός στο τέλος. Τι αποκάλυπτε ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι, ναι.
Πόσο ρατσιστικές είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που βιώνουμε μέσα από το, μέσα από αυτό το speed date? Είναι ρατσιστές, γιατί ξέρεις, ρατσιστές δεν είμαστε μόνο με το άλλο χρώμα ή την άλλη θρησκεία. Στο έργο μέσα βλέπουμε ότι είμαστε ρατσιστές με την εμφάνιση, με, και με την καταγωγή, έτσι. Mm-hmm. Και με τα πιστεύω του άλλου, στους εξωγήινους. Ναι. Έτσι, όταν το μαθαίνουν πώς αντιδρούν, όταν συνειδητοποιούν ότι... Ξέρεις, ενώ στην αρχή τον αποδέχονται, σωστά δεν τα λέω. Ναι. Ξέρεις, λένε, μετά ξαφνικά όταν συνειδητοποιούν για ποιο πράγμα με μιλάει. Με όλα είμαστε ρατσιστές, γιατί κρίνουμε και πολύ εύκολα. Και δεν κοιτάμε εμάς, έτσι. Ναι. Απορρίπτουμε εύκολα και πολλές φορές. Και φαίνεται αρκεί... στην παράσταση, γιατί κοροϊδεύεται σε εισαγωγικά μαζικά κάποιον. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα, νομίζω, του έργου. Η διαφορετικότητα και το πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα. Γιατί πολλές φορές αρκεί ένα μικρό ελάττωμα, που δεν είναι ελάττωμα ουσιαστικά, για να απορρίψουν οι άνθρωποι κάποιον και να τεθεί στο περιθώριο χωρίς ο ίδιος να ευθύνεται για κάτι. Και που και πριν αυτό... ήταν παρέα του, έτσι. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Και ξαφνικά από μια κουβέντα ενός γίνονται όλοι μια ομάδα. Ναι, ναι, αυτή η ομαδοποίηση και το μαζικοποίηση. Για να, είμαστε, για να είμαστε με τους πολλούς, να μην είμαστε με τους λίγους. Να είμαστε αποδεκτοί. Να... Ναι, βέβαια. Μα όλα με αυτό έχουν να κάνουν. Και αυτό απορρέει από το φόβο της απόρριψης πάλι. Mm-hmm. Φοβόμαστε να μας απορρίψουν και πάμε με τους πολλούς. Όπως τονίσατε και πολύ έντονα και μου άρεσε, γιατί το βιώνουμε η νέα γενιά τουλάχιστον, τους αζευγάρωτους, ας πούμε. Δηλαδή τα άτομα τα οποία δεν έχουν βρει ακόμα το τέρι τους, που είναι σε ένα περιβάλλον που οι άλλοι έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει παιδάκια, έχουν προχωρήσει και σε κοιτάνε και σου λένε, μα ρε παιδί μου, γιατί. Γιατί, ναι. Γιατί εσύ τι κάνεις δηλαδή λάθος. Δηλαδή μια χαρά είσαι, μορφωμένο παιδί, οτιδήποτε με δουλειά κτλ. Γιατί. Ένα γιατί το οποίο νομίζω δημιουργεί πρόβλημα, δεν ξέρω αν δημιουργεί στους άλλους που το λένε, αλλά σίγουρα δημιουργεί σε εσένα που το δέχεσαι. Και ναι και όχι. Υπάρχουν άνθρωποι ναι, που τους δημιουργεί. Νομίζω ότι περνάς από όλες τις φάσεις, αν είσαι μόνος σου. Μπορεί να περάσεις και από αυτό που λες, ότι νιώθεις ότι ναι, εγώ γιατί, τι μπορεί να έχω, τι μου φταίει. Αλλά νομίζω ότι αν έχεις βρει για ποιο λόγο εσύ είσαι μόνος σου, δεν θα κάτσεις να μείνεις τώρα σε αυτό. Θα πεις δηλαδή ότι πολύ απλά. Δεν έχει τύχει κάτι και επίσης δεν έχεις να απολογηθείς σε κάποιον. Ναι. Είναι φαινόμενο της κοινωνίας να σε έχουν στο περιθώριο αν είσαι μόνος σου ή να σε έχουν στο ότι δεν έχεις κάποιον γιατί είσαι χοντρός. Ξεκινάει από τους γονείς σου. Δηλαδή, γιατί πολύ... παιδί μου. Ο δικός μας χαρακτήρας, ο οποίος έχει αυτό το ναι, τίτλο του ζευγάρου, του λέει ο ίδιος δεν με ενοχλούσε, αλλά κατάλαβα ότι ενοχλεί τους άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλοι δημιουργούσαν το πρόβλημα. Αυτός δεν τον πείραζε που ήταν ναι, μόνος. Σιγά-σιγά στο δημιουργούν. Ναι, το περιβάλλον σου. Φταίει το περιβάλλον, σαφώς. Δεν φταίει εσύ. Mm-hmm. Δηλαδή, αλλάζεις περιβάλλον εκεί. Δεν βρίσκεις κάποιον για να είσαι, να ταιριάζεις με τους άλλους, όνι και ντε. Επίσης, δεν σημαίνει ότι άμα έχεις μία σχέση και δεν περνάς καλά σε αυτή, ότι είσαι φυσιολογικός. Εκεί έχεις πρόβλημα. Ναι. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν σχέσεις και τελικά. Σαφώς, ίσως, ίσως, ναι. Ίσως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν παντρευτεί ακόμα για να παντρευτούν ή για να πούνε ότι παντρευτήκαν λίγο τις κοινωνίες ή για να έχουν σχέση, ίσως τελικά είναι και πιο υγιείς έτσι, αυτοί που δεν έχουν κάνει αυτό το βήμα. Έτσι θεωρώ εγώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έχει κριτική ικανότητα να σου πει, να πει ότι δεν έχω βρει αυτό που θέλω. Mm. Για ποιο λόγο να κρίνεται από τους άλλους? Είναι πιο ελεύθεροι εσωτερικά οι ίδιοι, γιατί κάνουν μια επιλογή δική τους και δεν προσαρμόζονται στις επιταγές των άλλων κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γενικά υγιές είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις εσύ καλά. Δεν υπάρχει υγιές και μη υγιές. Κανόνες. Δεν σημαίνει. Ναι, όπως νιώθει ο καθένας καλά. Δε, αυτό. Απλά έχουμε μάθει αυτό που είπες, σαν κοινωνία, να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε, ότι επειδή δεν πάει με το σύνολο, ότι αυτός κάτι έχει. Όχι ότι εσύ κάτι έχεις που σκέφτεσαι έτσι. Ναι, έτσι είναι. Αυτό κάνουμε. Ναι, είναι η κοινωνία αυτή. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Να μην ταράζομαι. Και στο τέλος βγαίνει αυτό που κοροϊδεύεις, το έχεις εσύ, ας πούμε, έτσι. Και πολύ περισσότερο. Είσαι χοντρή. Μα και εσύ είσαι χοντρός, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος, ας πολλά πούμε, σε κάποια ναι, ναι, ναι. Να μας πείτε λίγο για το ρόλο σας, ο καθένας σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, εγώ υποδίωμαι τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ένας νέος, ο οποίος έχει απορρίψει την πραγματικότητα για διάφορους λόγους και έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο, στον οποίο αυτό ο κόσμο είναι εξωγήινος, προέρχεται από έναν άλλον πλανήτη. Είναι, και... τον έβαλα πριν. Ναι, 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 εγώ ήμουν αυτός. Και έχει έρθει στη γη με μια συγκεκριμένη αποστολή. Ας μην αποκαλύψουμε περισσότερα. Όχι, δεν θέλουμε, έτσι. Όχι, ναι. Απλά τι ρόλο παίζει. Και αυτό, ναι, συγγνώμη, ναι, και το γεγονός ότι δηλώνει ότι είναι εξωγήινος δημιουργεί διάφορες κομικές στιγμές με τους άλλους, στιγμές αμηχανίας, αλλά και κάποιες στιγμές πραγματικής επικοινωνίας που έχουν ενδιαφέρον. Και να, ναι, να πω ότι ο ρόλος σου, για μένα τουλάχιστον από αυτό που είδα, είναι και το μήνυμα. Στο μήνυμα μου το είπαν, μου το έχει. Είναι το μήνυμα και είναι η ελπίδα μας.
Νομίζω, τουλάχιστον. Ας το δουν όμως το έργο. Να μην το αποκαλύψουμε. Ισχύει ότι αυτός είναι ο ρόλος. Είναι το μήνυμα. Σωστά κατάλαβες. Έκανα πολύ παρέμβαση στο σκηνοθέτη, παιδιά. Πολύ σωστά κατάλαβες. Εσύ, Κατερίνα. Εγώ κάνω μια κοπέλα, την Έλλη, η οποία δεν έχει ερωτευτεί ποτέ, ή τουλάχιστον έτσι δηλώνει. Νομίζω ότι δεν έχει ερωτευτεί όμως. Και έχει μια συμπεριφορά ανάλογη. Νομίζω ότι βγαίνει σε επιθετικότητα. Από νομίζω φόβο, ότι τα έχει βάλει ίσως με όλους. Ναι. Αλλά δεν έχει ερωτευτεί ποτέ. Απλά νομίζω ότι παλεύει μέσα της να καταλάβει αν δεν έχει ερωτευτεί επειδή φταίνε οι άλλοι ή επειδή φταίει εκείνη. Νομίζω ότι ούτε μετά το έργο το καταλαβαίνει, αλλά νομίζω ότι με αυτό παλεύει πιο πολύ. Νιώσαμε εγώ τουλάχιστον ότι θέλει να τη θέλουν και να τους εκδικείται μετά από την κατάκτησή τους. Δηλαδή ένα περίεργο συνέστημα, το οποίο έχω γνωρίσει τους ανθρώπους, δεν μπορώ να πω αν είναι καθένας και πώς έχει νιώσει, αλλά υπάρχει αυτό έντονα. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως είναι και οι πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κρύψουν τόσο καλά αυτά που αισθάνονται, που να μην αποκαλύψουν τίποτα, και βγαίνει αυτή η επιθετικότητα που λες κι εσύ. Ναι. Και όλοι οι χαρακτήρες είναι, όσο επιθετικοί και αν είναι στο έργο, είναι οι πιο ευαίσθητοι στην ουσία. Ναι, σίγουρα. Όλοι οι χαρακτήρες στο έργο κάτι κρύβουν από πίσω. Όλοι. Και αυτοί που φαίνονται ότι δεν είναι τόσο επιθετικοί, η κοπέλα, ας πούμε, που δεν, η Αλεξία, η οποία υποδίεται την κοπέλα που είναι πιο ρομαντική, αυτή που πιστεύει στο, ότι υπάρχει το όλο μας μισό, που πιστεύει στην αγάπη, αυτή είναι που στο τέλος ανατρέπει όλο το έργο. Η Αλεξία Μουστάκα, έτσι. Ναι. Είναι αυτή που βγάζει μια επιθετικότητα. Σε ποιο τραγούδι πιστεύει, ή ποιο το τραγούδι τη. Α, το Αγουλόγκο Συνάδελφο. Αυτό τα λέει όλα. Ένα χαρακτήρα που ψάχνει την αιώνια αγάπη, που πιστεύει ότι θα έρθει ο πρίγκιπας και όλα αυτά. Τώρα τι είναι αυταπάτη τώρα, ο ρομαντισμός ή ο φόβος και η αποφυγή το να δεχτείς ότι τελικά υπάρχει έρωτας και αγάπη. Νομίζω ότι. Σαν νεολαία, σαν νεότερης, αλλά που δεν έχετε πει στο δικό μας κόσμο. Τώρα μιλάω σαν παντρεμένη, μάλιστα έτσι ευθύνες. Πιστεύετε στο ρομαντισμό, το πάω έτσι την ερώτηση εσείς. Πιστεύετε. Ερωτεύεστε. Εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ ρομαντική. Δικός μας άνθρωπος. Αλλά... και φοβάμαι. Νομίζω ότι συνυπάρχουν αυτά. Δεν ξέρω προς τα πούμε πιο πολύ. Αλλά νομίζω ότι είμαι ρομαντική και δεν νομίζω ότι θα το αλλάξω αυτό. Νομίζω ότι την έχω πατήσει πολλές φορές από αυτό. Αλλά νομίζω ότι είμαι ρομαντική και θα μείνω ρομαντική. Τι να κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι. Και να θες δεν μπορείς. Στο λέω που το έχω προσπαθήσει. Ναι, δεν. Είμαι ρομαντική. Εμένα μου αρέσει ο ρομαντισμός γενικά. Έχει το χρώμα στη ζωή μας. Ναι. Είτε είσαι δεσμευμένος, είτε νομίζω είσαι ότι όλοι έχουν ένα ρομαντισμό. Όλοι φοβούνται έχουν... να το δείξουν. Ναι. Και οι άντρες εσύ εκεί πέρα. Ναι, ναι, και εμείς. Δεν είσαστε ρομαντικοί. Νομίζω ότι είμαστε. Ναι, απλά ίσως. Μη φοβάσαι. Επειδή ίσως σε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν, ότι ίσως λόγω των επιταγών των άλλων, ας πούμε, αναγκαζόμαστε να κρύψουμε κάποιον ρομαντισμό από φόβο μήπως χαρακτηριστούμε αδύναμοι ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ενώ νομίζω ότι υπάρχει ο ρομαντισμός σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ νομίζω όλα είναι στο μυαλό. Mm-hmm. Το να νιώθεις είναι νομίζω ότι καλύτερο. Το να πέφτει ένα εντόνι είναι ακόμα καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον που ρομαντική. Τώρα αν πέσει και η σφαλιάρα μετά, οκ. Okay. Τι λες, παιδί, θα το δεχτούμε κι αυτό. Καλέ, ναι, όλα καλοδεχούμενα. Η σφαλιάρα με την καλή έννοια. Ξαφνικά να φύγει το σεντόνι. Τη απογοήτευση. Αυτό λέει, όλα υπάρχουν. Υπάρχει ο ρομαντισμός, υπάρχει και αυτό που λες. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα μάθεις, δηλαδή. Πώς θα μάθουμε, πώς θα είναι το αλάτι της ζωής, όλα ωραία θα είναι. Όχι, εμείς είναι όλα, τα θέλουμε όλα. Γι' αυτό και υπάρχουν και 12 χαρακτήρες εξάλλου. Ακριβώς. Διαλύγεις και παίρνεις. Το speed date λοιπόν θα είναι ακόμα για Δευτέρα και την Τρίτη αυτή, έτσι. Mm-hmm. Εσείς με τι άλλο σχολείστε, σας κάνετε κάτι άλλο θεατρικά. Καλλιτεχνικά. Λοιπόν, καλλιτεχνικά. Αυτή είναι η παράσταση που κάνουμε τώρα. Μια ταινία μικρού μήκους έκανα εγώ πριν λίγο καιρό. Mm-hmm. Και κάνω και ένα μεταπτυχιακό στο τμήμα θεατρικών σπουδών, mm-hmm, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπουδάζουμε ακόμα όσο μπορούμε, να παίρνουμε γνώσεις και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ καλό. Εξελίσσεσαι. Όσο εξελίσσεσαι. Ναι, ναι, όσο μαθαίνεις, εξελίσσεσαι. Τέλεια. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ όχι, δεν κάνω κάτι άλλο καλύτερα. Είσαστε αισιόδοξοι για το χώρο. Για το χώρο. Ναι, ελπίζω να πάει καλά ο χώρος. Εσείς μέσα στο χώρο. Δεν μπορώ να μην είμαι αισιόδοξος.
έχω αυτή την τάση προς την αισιοδοξία, όπως και να έχει. Θέλω να τα βλέπω θετικά τα πράγματα, αλλά είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο, ειδικά βιοποριστικά, αν το πάρουμε το θέμα. Mm-hmm. Σίγουρα. Νομίζω όμως ότι σαν καλλιτέχνες είναι από τη φύση σας το να είστε και ρομαντικοί και να ελπίζετε και να συνεχίζετε αυτό που αγαπάτε. Επομένως. Σίγουρα ελπίζουμε, σίγουρα, αλλά τώρα αν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα περιμένουμε, νομίζω ότι βρίσκεις διεξόδους αν θέλεις. Δηλαδή αν δεν είναι αυτό θα είναι κάτι άλλο. Πάλι όμως ο τρόπος έκφρασης θα είναι μέσα από αυτό, μέσα από κάτι άλλο. Θα βρεις τη βρίσκεις την άκρη. Η ανάγκη να είσαι δημιουργικός νομίζω είναι όπως κοινή. Και βρίσκεις διεξόδους. Τώρα ο χώρος τι θα κάνει, ναι, δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν... Δεν ασχολούμαστε. Εγώ πάντως βιώνω ότι το θέατρο έχει καλύτερη ανάπτυξη. Δεν ξέρω, βλέπω τον κόσμο ότι τρέχει να δει παραστάσεις περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτά πάντα αυτό. Έχει ανάγκη να ξεφύγει προς τα εκεί, να δει κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι σε καιρούς κρίσης που λένε η τέχνη πάντα ανθίζει. Οπότε ελπίζουμε τώρα να. Εγώ βιώνω κάτι τέτοιο, δηλαδή, τουλάχιστον σαν νεολαία. Ότι πολλοί θέλουν να πάνε να δουν παραστάσεις, να δουν κάτι άλλο πέρα από το χαζοκούτι, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ισχύει αυτό. Ευτυχώς. Πάμε να βάλουμε τραγούδι. Ναι, τραγουδάκι. Bye bye. Που πάει, αϊ, 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 αϊ. Που πάει, που πάει. Που πάει, που πάει, που πάει. Που πάει, πάει, που πάει. Που πάει, που πάει, πάει, αϊ. Σε τάξη με μια κιθάρα, σε τράψε φανάρια. Λύνω και δένω και δεν ξαποσταίνω. Στα μάτα ξεκίνα, πατήσει και ραβίνα. Why? How? Φώνες και κουρέλια, κάτσε και φρένω. Ο δρόμος που μένω, νύχτα τα αστέρια, μετρώ με τα χέρια. We'll be right back.
τραγούδι. Έτσι, ένα δικό μας τραγούδι. Penny and the Shrinking Cats. Και πρόσεξε, όχι Penny and the Shrinking Cats και the Shrinking Cats. Το λέω. Ωραίο. Λοιπόν, Speed Date λοιπόν στο θέατρο Τζένι Καρέζη, στο μετρό του Συντάγματος. Απλούστατο, πανεπιστημίου, δεν είναι. Ακαδημία και βουλή εκεί πέρα, Βασιλή Σοφία. Και ένα speed date εδώ πέρα με τα παιδιά έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ωραίο speed date. Εντάξει, ήταν λίγο απρόσμενο, θα το θυμάστε όμως, δεν θα μας ξεχάσετε. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, λοιπόν, τελευταίες παραστάσεις. Δώσαμε και προσκλήσεις τώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη από 5 διπλές. Θα δώσουμε τώρα και για αυτή τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στους φίλους ακροατές και αναγνώστες μας. Και θες να ρωτήσεις κάτι, Αντιγόνη? Όχι, όχι. Ψάχνω, ψάχνω. Λοιπόν, εγώ σαν μαμά που είμαι, λοιπόν, το speed date το συνιστώ όταν λέει αλήθειες. Δηλαδή, όταν θα πάτε λοιπόν σε ένα speed date να βρεθείτε, αφού πλέον υπάρχουν, όπως είπατε, speed date, να λέτε αλήθειες. Να λέτε αλήθειες, γιατί στο τέλος, αυτό μας διδάσκει και το έργο σας, ανακαλύπτονται, βγαίνουν οι αλήθειες. Πάντα. Βγαίνουν. Ακόμα και σε ένα speed date που κρατάει 12-5 λεπτά, 6-5 λεπτά, σωστά. Πώς είναι αλλαγές, κάνω το μαθηματικό εκεί τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Είναι λοιπόν, για τον καθένα περίπου 3 αλλαγές. 3 αλλαγές. Α, είναι έτσι το έχετε βάλει. Ωραία. 3 αλλαγές για τον καθένα, 3-5 λεπτά. Αλλά στο τέλος και ο ακροατής πιάνει το μήνυμα, παίρνει το μήνυμα και ο Γιώργος έχει περάσει τρομερούς διαλόγους μέσα, mm-hmm. τρομερά μηνύματα και στους 12 χαρακτήρες, mm. Την αφέλεια, την καταπίεση, την ντροπή, το φόβο, την αυταρέσκεια, την διαφορετικότητα, πολλά πράγματα. Τη διαφορετικότητα, σωστά, mm. αυτή που έχει μπει τόσο στη ζωή μας και την αποδεχόμαστε, αλλά δεν την αποδεχόμαστε. Το να είσαι παντρεμένος, χωρισμένος ξαφνικά, που συμβαίνει και συχνά με τα διαζύγια που έχουμε, mm-hmm. και να νιώθεις μόνος εντελώς. Ναι, κάτι άγνωστο. Ναι, κάτι πολύ άγνωστο όταν κάποιος έχει συνηθίσει, γιατί είναι και συνήθεια και με το γάμο. Το bullying σχολιάζεται στις παράστασεις, που είναι ένα από τα mm-hmm. φαινόμενα της εποχής, τα πολύ ανησυχητικά, ας πούμε. Το θίγει ο Γιώργος και αυτό. Εγώ ναι. σου λέω, νιώθω ότι ίσως θα έπρεπε να ξανάρθω να δω ακόμα. Δηλαδή, παρόλο που πήρα τα μηνύματα, θα έκανα μια επανάληψη. Ναι, φορά. Σίγουρα. Και είναι και για μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή δεν έχει μέσα ούτε αθυροστομία, ας πούμε, ξέρεις, ούτε κάτι. Ακόμα και οι πιο extreme χαρακτήρες δεν προσβάλλουν τον θεατή. Είναι έτσι το κείμενο, σωστά, ναι. συμφωνήσατε? Όχι, δεν σοκαρίστηκα με τίποτα. Γιατί νομίζω ότι εγώ αισθάνθηκα ότι μιλάς με τη φίλη σου. Την πήρες τηλέφωνο και της είπες τι έγινε χθες το βράδυ που βγήκες με κάποιον. Εγώ έτσι αισθάνθηκα. Ναι, το μεταξύ και η σκηνή και το θέατρο είναι πολύ, είσαστε πολύ κοντά σε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ξέρεις, νομίζω ότι ξέρεις όπως γίνεται η εναλλαγή αυτό το παραδόθε. Ξαφνικά λες, οπ, σε μένα έρχεται, να το. Αγχώρησε, λες, τώρα θα με ρωτήσει, ξέρεις. Ναι, ναι, υπάρχει μία επαφή και με το κοινό. Υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Χωρίς να, ευτυχώς, ναι, χωρίς να σοκάρει ακριβώς ή χωρίς mm. να καταπιέζει το θεατή, υπάρχει μια επαφή. Χωρίς να τον αναγκάζει να... ή να τον κάνει να νιώθει mm. άβολα. Ή... Και υπάρχουν κάποιοι μονόλογοι των χαρακτήρων που αποκαλύπτονται και κατά κάποιο τρόπο εμπλέκουν και το κοινό στις εξομολογήσεις τους. Mm. Το απευθύνουν σε αυτούς. Mm-hmm. Το speed dating, το speed date, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται στις γυναίκες και στους άντρες διαφορετικά, πιστεύετε? Σε τι... Group, ας πούμε. Νομίζω σε όλες τις ηλικίες. Νομίζω, εντάξει, από τα 18 και πάνω σίγουρα. Για το θέατρο μιλάμε, σωστά? Όχι, μιλάω γενικότερα. Τι πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, δηλαδή, πότε θα πήγαινα σε ένα τέτοιο γρήγορο ραντεβού, σε τι ηλικίες? Δεν ξέρω, ίσως. Οπότε το νιώσει. Άκρα. Ναι, οπότε το νιώσει ο καθένας. Δεν ξέρω τι ηλικία. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ηλικίας. Στάνταρ αυτό. Ναι, η μοναξιά είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να το νιώσει κάποιος και από τα 22 ναι, μέχρι ναι. στα 55, ας πούμε. Και επίσης για άλλο λόγο, είναι πολύ σχετικό και αυτό. Για άλλο λόγο μπορεί να πας αν είσαι 55, για άλλο λόγο αν είσαι 40. Αν είσαι 25, μπορεί να πας πιο πολύ για πλάκα. Μπορεί και όχι. Ναι, είναι ανάλογο σε τι φάση είσαι σαν άτομο. Διάβασα κάπου ότι μπορεί να συσχετιστεί, μπορεί να γίνει και παράλληλα το να γίνει και επαγγελματική γνωριμία στην ουσία. Δηλαδή ένας τρόπος το να δίνεις μια κάρτα, δηλαδή να κάνεις όχι φίλους, να κάνεις κοινωνικές επαφές να έχεις και παρόλα αυτά και να επεκτείνεις και επαγγελματικά το δικό σου, τη δικιά σου δουλειά ή κάτι τέτοιο.
Απλά να πούμε ότι είναι και ένα θετικό. Ναι, δηλαδή ναι, δεν είναι αποκλειστικά ότι κάποιος θα πάει να βρει το τέρι του. Μπορεί όντως να κάνει είναι μια γνωριμία. Όπως και να έχει. Κόσμο να προωθήσεις τη δουλειά σου, όπως λέμε τώρα, ναι, για κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως και να έχει, θετικό είναι. Ναι, είναι μια γνωριμία. Να έχουμε επαφή, νομίζω, να, και να ανοιγόμαστε ένα στον άλλο, είναι θετικό όπως και να έχει. Εμένα πιο θετικό μου κάνει από τον υπολογιστή. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτή. Έστω και γρήγορο. Ναι. Να είναι, είναι ουσιαστικό τουλάχιστον. Mm. Τα μάτια λένε άλλες αλήθειες. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η γλώσσα του σώματος. Δηλαδή ο υπολογιστής, ξέρεις, είναι καμιά φορά πάλι ως μαμά θα μιλήσω και συγγνώμη. Όχι, απλά όχι. Το βλέπω τώρα έτσι όπως σας βλέπω εσάς. Ότι είναι επίφοβο το διαδίκτυο, είναι επίφοβο το κομπιούτερ, είναι επίφοβο τα μηνύματα, το Viber, mm-hmm. το Skype, ξέρω εγώ τι είναι όλα αυτά. Νομίζω ότι ακόμα και στη δική μας εποχή τώρα, σε αυτή που ζείτε εσείς σαν νεολαία, τα μάτια μπορούν να μιλήσουν. Τα μάτια. Ναι, υπολογιστής, τα μηνύματα αυτά είναι το άγγιγμα. Καμία σχέση. Ναι. Ακόμα και το άγγιγμα, το χαιρετισμός, γεια σου, είμαι ο τάδε, είσαι η τάδε, ακόμα και αυτό. Με ο τρόπος καταλαβαίνεις ακόμα και από αυτό τον άλλο. Δηλαδή περνάει. Ναι. Η χημεία ή όχι. Το αρνητικό Viber ή το θετικό Viber. Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτό που λαμβάνουμε από τον άλλον είναι, δεν, είναι λεκτι, δεν είναι από αυτά που λέει, από το λεκτικό μέρος, αλλά είναι από τα υπόλοιπα μηνύματα που περνάει, με το σώμα, με τα μάτια, με όλα αυτά που είπατε πριν. Αυτή η ενέργεια που υπάρχει. Ναι, ναι. Ναι, μα δεν νομίζω ότι κανείς του αρκεί ο υπολογιστής ή το μήνυμα. Αυτή είναι σε πρώτη φάση. Μετά όλοι τα υπόλοιπα ψάχνουν. Οπότε πηγαίνετε Δευτέρα και την Τρίτη στο speed date στο Τζένι Καρέζι να πάρετε ιδέες, να μάθετε πώς είναι το speed date. Τι πρέπει να προσέχετε και τι δεν πρέπει να προσέχετε. Και εμείς θα σας δώσουμε προσκλήσεις 10 διπλές. Τι άλλο θέλετε από εμάς? Σας έχουμε φέρει τα παιδιά. Σας φέραμε τα παιδιά. Σας λέμε πηγαίνετε, πήγαμε και το είδαμε. 4 άτομα πήγαμε. Πήγαμε από το σπίτι του, τα φέραμε γιατί αργήσαν. Λέει τι άλλο να κάνω. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Τα κρατήσαμε εδώ με το ζόρι. Λοιπόν, μόνο σου βλάκια δεν του βγάλαμε να φάνε. Κάτι που αξίζει και να το δει και ο. Είναι πολύ ωραίο έργο. Είναι μαύρη κωμωδία. Γελά. Περνάς ευχάριστα. Εγώ τονίζω ξανά γιατί μου έκανε εντύπωση. Επειδή δουλεύω έτσι ένα ωράριο τρελό, ότι παρόλο που ήρθα Τρίτη, γιατί δεν θέλω έχω εκπομπή, Τρίτη ήρθα, δεν με κούρασε. Δεν με κούρασε. Δηλαδή, παρόλο σου λέω που δεν έχει την μπλοκή και να περιμένεις κάτι, αυτή η συνεχής αναλλαγή διαλόγων δεν με κούρασε. Άρα και γέλασα. Και βγήκα και συζητώντας στο ταξί μετά που έφυγα, συζητούσαμε με το άτομο που πήγα μαζί, συζητούσαμε μέχρι την Πετρούπολη που φτάσαμε τους χαρακτήρες. Τους χαρακτήρες, ναι. Άρα μένει. Έτσι. Χαιρόμαστε πολύ που μένει. Λοιπόν, από εμένα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ στο σταθμό. Συγγνώμη για την όποια έτσι, καθυστέρηση. Και δεν από τη δικιά μας πλευρά. Εντάξει, δεν ήταν δικό μας το λάθος. Όχι, λέτε τώρα. Αλλά χαρήκαμε πολύ που μείνατε και τελικά κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ εύχομαι να συνεχιστεί, γιατί όχι. Γιατί μου φαίνεται πολύ λίγο τώρα ότι τελειώνει τώρα. Αισθάνομαι λίγο και άγχος όπως και εσείς φαντάζομαι. Να περιοδεύσετε σε άλλα θέατρα, σε άλλους χώρους. Να συνεχιστεί και να δίνετε αυτά τα τόσο ωραία μηνύματα που αξίζουν πραγματικά στις μέρες που ζούμε, τις δύσκολες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα και τα συγχαρητήρια να δώσετε σε όλη την ομάδα. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, φίλοι και φίλες, Αντιγόνη, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που ήρθα έτσι που με το ζόρι, με τσαμπουκά. Η πρώτη μας συνύπαρξη. Πολύ μου αρέσει, να ξέρεις. Σ' αρέσει. Θα σου έρχομαι. Θα ανοίγω την πόρτα και θα μπαίνω. Έλα, δεν θα φεύγεις. Θα πες, θα κάνεις μέχρι τις 10. Πουλάκι μου. Και τώρα μιλάω και σοβαρή. Λοιπόν, πολύ ωραία περάσουμε. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα. Φίλοι και φίλες, άλλο ένα μουσικό πλυντήριο τελείωσε. Ραντεβού τη Δευτέρα. Μάλλον με συνέντευξη, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Πάνος με το Jukebox για. Έτσι, δεκαετιών μουσική. Βάλτε τα μουσικά σας κέρματα στο jukebox του και να χαμογελάτε, είπαμε. Να χαμογελάτε πλήσεις θετικής ενέργειας, γιατί και εσείς αισθάνεστε όμορφα, αλλά κάνετε και τους άλλους να σκάνε από τη ζήλια. Φιλιά πολλά, γεια σας. Φιλάκια.